Και πάμε να δούμε τώρα ποιος τολμά. Ποιος τολμά. Ποιος τολμά. Ο Ανδρέας ο Σάββα τολμά. Ο Ανδρέας ο Σάββα τολμά και εμείς όχι απλά τολμάμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ πέρα μαζί μας. Ανδρέα μου, πολύ καλημέρα. Ανδρέα, δεν βρω έξω. Νάτος. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Ανδρίκο μας. Λεβέντη. Ανδρέα, έμαθα ότι ξύπνησες, αν και έκανες πρόβες όλο το βράδυ. Έκανα πολλές πρόβες. Όλο το μήνα κάναμε πρόβες, Γιώτα μου. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι από, είσαι από τα νέα παιδιά, τα πολύ ταλαντούχα, που έχεις μια ιδιαιτερότητα. Στα live σου ξεσηκώνεις τον κόσμο. Εσύ και η Γιώτα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Εσύ και η Γιώτα, δεν υπάρχει άλλος. Να κάνουμε μια συνεργασία, Ανδρέα μου. Θα σε πάω στο μαγαζί το καινούργιο μαζί μου, Γιώτα μου. Το κλείσες, πάει. Και Ανδρέας τραγουδάει πολύ ωραία. Ναι. Ανδρέας τραγουδάει πολύ ωραία, θα λέμε αυτά. Ναι. Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό ότι τραγουδάει ωραία, πού τον είδατε? Ναι, τις κάνεις. Άσε ρε Γιώτα τώρα. Μόλις έγινε. Κόπηκες. Ναι, ναι, και εσύ το είδες. Γιατί είπαμε για τον Δημητρόπουλο και κόπηκε σύνδεση. Λέω, ας πούμε, ο Δημητρόπουλος. Πού τον βλέπετε ότι τραγουδάει καλά? Έχει ωραία χρειά, ας πούμε, τον έχετε ακούσει και είπατε, ας πούμε, α, ένας καλός τραγουδιστής ή α, ένας συμπαθητικός κύριος? Ο Δημητρόπουλος έχει ντέρτη, είναι λαϊκός καταρχήν τραγουδιστής. Άρπατη. Ναι, έχει ντέρτη, έχει ντέφη. Άρπατη. Λαϊκός, βέβαια. Άσε εμένα τώρα, πάμε στον φίλο μου τον Ανδρέα. Λοιπόν, νέο τραγούδι, ποιος τολμά, αλλά πέρα από το νέο τραγούδι, ενώ είσαι νέο παιδί, έχεις καταφέρει στη Λεμεσό και έχεις δημιουργήσει, ρε παιδί μου, τη δική σου σχολή. Το κοινό σου. Το κοινό σου, που δεν σε αλλάζει με τίποτα. Είναι έτσι. Βασικά προσπαθώ από τα 18 δουλεύω σε μαγαζιά, παίζω κιθάρα, τραγουδάω με διάφορα σχήματα και σιγά σιγά βήμα-βήμα, λιθαράκι-λιθαράκι, όπως όλα τα παιδιά τα νέα, και όταν τους δοθεί φυσικά και η ευκαιρία από άλλους μουσικούς, από άλλους μαγαζάτορες, και το κάνει με αγάπη, πάντα υπάρχει ο τρόπος και ο δρόμος να προχωρήσουν. Εντάξει, είμαστε στην Κύπρο. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με όλα αυτά που έχουμε, τα λίγα, τα μαγαζιά τα λίγα, και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς στον κόσμο αυτό που δημιουργούμε, αυτό που τραγουδάμε. Ανδρέα, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Όμως, επειδή είσαι ένα παιδί ταλαντούχο, μέχρι πού φτάνει, ρε παιδί μου, η φιλοδοξία σου στο άμεσο μέλλον? Εντάξει, δεν έχω όλου το πίσω μέρος του μυαλού, όλων των παιδιών, όλων των καλλιτεχνών, είναι να κάνω μια καριέρα, έτσι. Αλλά εγώ πατάω κάτω, ξέρω ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και απλά προσπαθώ να δημιουργώ τα τραγούδια μου, γιατί γράφω τραγούδια, γράφω μουσική, γράφω και στίχο και προσπαθώ να δώσω κάτι, να δείξω τι είμαι. Αν γίνει κάτι, έγινε. Αν δεν γίνει, εγώ θα συνεχίσω να τραγουδάω. Να κάνω αυτό που αγαπάω και σωστά. Γενικά μα να δημιουργώ. Πόσο προσγειωμένο παιδί είσαι. Πολύ προσγειωμένο. Εν τω μεταξύ, πριν που είπες ότι αυτό που κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται με τα λίγα μαγαζιά που έχει Κύπρος και εγώ θέλω να σου πω ότι αυτό που παρατηρώ το τελευταίο διάστημα είναι ότι πάρα πολλοί Ελλαδίτες έρχονται και επιλέγουν την Κύπρο για να τραγουδήσουν. Γιώτα μου, καλά παρατηρείς, να σου πω τι κάνουμε εμείς. Ναι. Τον τελευταίο μήνα δουλεύω πάρα πολύ σκληρά σε ένα καινούριο project. Είναι ένα μαγαζί στη Λεμεσό, είναι το Gold Life Clubbing, ένα καινούριο μαγαζί στη Λεμεσό, όπου έχουμε δημιουργήσει ένα για μένα υπέροχο σχήμα. Είναι ο Γιώργος ο Γιαννιάς. Τέλειος ο Γιαννιάς, μοναδικός. Ο οποίος θα έρθει και στην εκπομπή σας σύντομα. Έτσι, μου είπε πολύ ναι, να έρθει. Ναι. Είμαι εγώ και η Μαρκέλα Χατσιμιτσί, το κορίτσι μας. Είμαστε μια ομάδα τρεις φωνές. Ο Γιώργος μας αγκάλιασε και με την ομάδα του Γιώργου και την ομάδα τη δικιά μας από την Κύπρο, Ελλήνες και Κύπριους μουσικούς, έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο σχήμα. Το μαγαζί είναι πανέμορφο. Σας καλώ όποτε θέλετε να έρθετε. Είμαστε τα Σαββάτα του καλοκαιριού μέχρι το 15 Αύγουστο κάθε Σαββάτο στη Λεμεσό. Νωρίς ξεκινάμε, 11.30 με 4.30 το
Δεν είναι πολύ αργά. 4.30 το πρωί. Με 4.30 το πρωί. Χαρά, ναι, τελειώνει. Εμείς 4.30 σηκωνόμαστε, θέλω να σου πω. Εμείς και οι καλογέρες στο Άγιο Όρος. Θα πάμε κατευθείαν εμείς. Και ερχόμαστε για δουλειά. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Αντρέα μας, είσαι εργενής. Α, γιατί ο Αντρέας παντρεύει και τον κόσμο εδώ. Εργενής είσαι. Είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Πολιορκημένος. Πολιορκημένος. Σίγουρα. Αλίμονο. Έχεις ουξέ. Όλοι έχουμε τα τυχερά μας, Αντρέα μου και εσύ. Εγώ τι είπα. Εγώ τα τυχερά. Να σου πω. Τελειώσανε. Είναι τόσο ευγενικό παιδί. Άκουσε, είπε ομορφόπαιδο. Καλή φορά. Μα είναι τόσο καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Τι κάνεις ψυχικό, κάνεις σήμερα. Τον Αντρέα κάθε μέρα, ε. Κάθε μέρα. Την λοιπόν, αλήθεια λέει. Και εσύ, Γιώτα μου, είσαι πανέμορφη. Α, λέμε και μερικές αλήθειες τώρα. Ευχαριστώ, να σου Αντρέα, πω, Αντρέα μου. Επειδή ζεις μόνος σου καταρχήν. Καλά θα το. Περίμενε, γιατί κάποια έχει στο μυαλό του να σου δώσει. Κάτσε, παιδί μου, γιατί. Μπορεί να έχει κάτι τυχερό άνθρωπο. Ζεις μόνος σου, μαγειρεύεις, αυτοσυντήρεις, αυτά μόνος τα κάνεις. Όχι, ζω στο σπίτι, με τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Α, μάλιστα. Άρα σε προσέχουνε. Δεν μαγειρεύεις μόνος σου. Δεν μαγειρεύεις. Εντάξει, δεν πειράζει, θα σου μάθω εγώ μαγειρική. Θα μου μάθεις να τραγουδάω και εγώ θα σου μάθω μαγειρική. Θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω μόνο για το τραγούδι το καινούριο. Δεν σας είπα. Το έχει γράψει τους στίχους ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, ο Γιώργος Δετσοπάνης, όπου έχει γράψει επιτυχίες σαν το «Αν είσαι ένα αστέρι» του Νίκου Μπέρτη, «Πόσο με πλήγωσες» και πολλά τραγούδια του Νίκου και του Βασίλη του Καρά, το «Έτσι σ' αγάπησα» και από Γιάννη Πλούταρχο, και μου έδωσε αυτούς τους υπέροχους στίχους. Εγώ έχω γράψει τη μουσική και με τιμάει αυτό. Και ήθελα απλά να το πω έτσι, να τον ευχαριστήσω. Βεβαίως και πρέπει να ευχαριστήσω, νομίζω, έτσι τους δημιουργούς. Και είναι καταπληκτικό τραγούδι. Είναι αυτό που λέμε πιασάρικο τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε και από τις προηγούμενες μέρες. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Τα ακούμε και τώρα, έτσι. Και το βίντεο κλιπ μου άρεσε πολύ και θέλω να μου πεις ποιος το έκανε. Σου άρεσε. Πάρα σου άρεσε πολύ. Το σκηνικό. Το βίντεο κλιπ το σκηνοθέτησε ο Λούκας ο Καραμάνος και την ορχήστρωση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή. Κάναμε πολύ ωραία δουλειά, νομίζω, στο βίντεο κλιπ. Εμένα μου αρέσει με τα άλογα και όλα αυτά τα ωραία τα σκηνικά. Αντρέα, ξέρεις λίγο η φωνή σου, ήθελα να σου το πω, μου θυμίζει λίγο το Βαρδί. Βαρδί. Ξέρω... Και εσύ αυτό μου λέτε. Και δεν ξέρω αν το έχουν ξαναπεί, ναι. Αλλά έτσι μεταξιδεύει η φωνή σου, όπως μεταξιδεύει και η φωνή και μας ακόμα, μεταξιδεύει η φωνή του Βαρδί. Ίσως επειδή είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, και συνθέτης και τραγουδιστής. Ίσως επηρεάστηκα. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάντως. Εμένα με τιμά αυτό. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τραγούδια του Βαρδί βάζεις έτσι. Είναι δεδομένο ότι πάντα θα έχεις μέσα στο πρόγραμμά σου. Έχουμε. Έχω πάρα πολλά τραγούδια του Βαρδί και από διάφορους καλλιτέχνες. Και τα δικά μου λέω. Αλλά εντάξει, ο Βαρδίς για μένα είναι ένα σχολείο. Βέβαια. Δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Είναι σίγουρο. Θέλω να μου πεις κάποιες συνεργασίες έτσι που θα ήθελες πολύ να γίνουν στην πορεία. Τι να σου πω τώρα. Θα ήθελα να γίνουν καταρχήν. Εγώ τώρα εστιάζω στη συνεργασία μου με τον Γιώργο 19. Είμαι πολύ χαρούμενος. Μου δίνει, παίρνω. Μπράβο, και φτιάχνουμε όμορφα πράγματα μαζί. Μπράβο. Και ελπίζω να σας δω στο μαγαζί. Αντρέας, θα δούμε σίγουρα. Πολύ... Εγώ αγαπώ Αντρέα πάρα πολύ. Μ' αγαπώ πολύ Γιαννιά. Και νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο. Χωρίς ότι ταιριάζουν πολλοί φωνές και βεβαίως και το κορίτσι της παρέας, αλλά... Ταιριάξαμε. Ναι, ταιριάζουν πάρα πολλοί φωνές σας. Η ενέργειά σας, έτσι, η χημεία σας. Και ξέρεις τι, να σου πω και κάτι, Ανδρέα μου. Εκτός από τη φωνή, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτό, τη θετική ενέργεια, το να ξεσηκώνει, να τους ξεσηκώσει ένα πρόγραμμα. Γιώτα μου, δυστυχώς με όλα αυτά που περνάμε, ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει. Αυτό πρέπει όμως και εμείς να το προσέξουμε, ειδικά εμείς στο μαγαζί εκεί. Κάναμε τεστ έξω από την είσοδο, κρατούσαμε αποστάσεις. Ακόμα και στους κοινόχρηστους χώρους, τους δικούς μας, του προσωπικού, είχαμε μάσκες. Πρώτα απ' όλα πώς θα δούμε εμάς και μετά τον κόσμο. Έτσι πρέπει. Και πρέπει εμείς να το προστατεύσουμε αυτό, γιατί ο κόσμος, αν ξανακλειστεί, θα καταστραφούμε. Οι καλλιτέχνες υπέφεραν πάρα πολύ από την πανδημία. Έχεις δίκιο. Και οικονομικά. Και ψυχικά. Και επιτέλους αυτό πρέπει να τελειώσει, να μην είναι μια κακή ανάμνηση στο μυαλό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Χρειάζεται προσοχή. Και να πάμε μπροστά. Χρειάζεται προσοχή για να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Έτσι είναι. Θα είναι οδυνηρό. Νομίζω εμείς είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να το προστατεύσουμε, έτσι. Και αυτό προσπαθούμε. Σωστό. Λοιπόν, φίλε μας, καλέ. Πάντα επιτυχίες. Τα υπόλοιπα. Θα μας δεις εκεί! Θα μας δεις εκεί! Από κοντά τα υπόλοιπα. Σας υπερευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Είστε.
τρομερή σε αυτό που κάνετε και να συνεχίσετε να κάνετε αυτές τις εκπομπές. Να είστε καλά, τρίχο μας. Ανδρέα, μας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Πριν πάμε στον γκάλοπ, τώρα θα σου πω την γκάλοπ είναι. Πήρα φωτογραφία. Ρε φοβερά πάει τεχνολογία, ε. Γιατί ανοίγει το πουκάμισό μου? Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Γιατί? Δώσ' μου κάτι να το σκεφτώ. Κάτσε, κάτσε. Είναι μικρό. Γιατί το να ανοίγει το. Ε, καλά. Η Ειρήνη φταίει. Η Ειρήνη φέρνει πουκάμισα μικρά. Για πες, φωτογραφία.